Η Άνδρος είναι από μία παλιά κάρτα και φαίνεται από τον περιστεριόν που είναι παλιός και την έκανα με πολύ αγάπη για την Άνδρο, έβαλα και τον Εμπειρίκο και εδώ είναι κολλά η μαμά μου, η αδελφή μου και εγώ. Αυτά τα τρία έργα είναι όλα μαζί, το ένα μετά το άλλο και δείχνουν την Καπαδοκία. Είχαμε πάει ένα ωραίο ταξίδι, η Καπαδοκία είναι έτσι όπως την είδα και μετά όπως εγώ την ανέπτυξα και τη φαντάστηκα με γυναίκες βουνά από εδώ και από εδώ. Αυτό είναι από τα πιο μοντέρνα έργα μου, η φαντασία μου ξέφυγε και κάνω μόνη μου ό,τι θέλω πια. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου είναι και το Φιλί, που όπως λέμε είναι από θαλάτηση του Φιλίου του Ροντέ, αλλά με πολύ μοντέρνα έκδοση. Από μικρή μου άρεσε η ζωγραφική, να την βλέπω και να την χαζεύω. Πήγαινα σε εκθέσεις πολλές και σε μουσεία και θαύμαζα τους μεγάλους ζωγράφους. Εγώ όμως προσωπικά άρχισα να ζωγραφίζω σαν χόμπι σε πολύ μεγάλη ηλικία, μετά από τα 60. Πήρα μαθήματα για 2 χρόνια στο Κολέγιο του Ψυχικού, στα μαθήματα για ενηλίκους, γνωριμία με τη ζωγραφική, με σύνθεση και οτιδήποτε μπορούσαν να μου διδάξουν εκεί. Μετά από 2 χρόνια, βρέθηκα στο εργαστήριο της ζωγράφου Ράνιας Καπελιάρη, η οποία μας είχε διδάξει κιόλας μαθήματα στο κολέγιο και εξακολούθησε εκεί πέρα μαζί με άλλους κόσμους, ήταν 2-3 κοπέλες, κυρίες περίπου στη δικιά μου ηλικία, όπου κάθε μία έκανε τη δικιά της τεχνοτροπία και τις δικές της δουλειές. Η Ράνια μας έδειξε και ορισμένες τεχνικές, αλλά από εκεί και ύστερα ψάχναμε και μόνες μας. Μ' αρέσει να ζωγραφίζω. Ξεκίνησα αρχίζοντας με την κλασική ζωγραφική και αντιγράφοντας καταρχήν αντικείμενα και φωτογραφίες. Αλλά πολύ γρήγορα άρχισα να κάνω τις δικές μου συνθέσεις και τελικά άφησα τη φαντασία μου να τρέχει και πλέον όλα ήταν φανταστικά. Σχέδια, χρώματα, ιδέες. Δεν ξέρω αν πάντα το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Εμένα όμως μ' αρέσει που το κάνω. Και περνάω πολύ ωραία. Έχω λάβει μέρος σε αρκετές εκθέσεις, ομαδικές όμως, και με μόνη και με τις συναδέλφους στο εργαστήριο, και σε πολλά μέρη στην Ελλάδα, δηλαδή έχουμε πάει σε διάφορα νησιά. Έχουμε πάει στη Σύρο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Αθήνα βέβαια, στον Πειραιά, όπου τελικά έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε και στην Άνδρο. Και εδώ τόλμησα την ατομική μου έκθεση. Η πρώτη και φαντάζομαι η μοναδική. Αλλά έχουμε πάει και στο εξωτερικό. Έχουμε πάει στο Παρίσι. Μας διοργάνωσε μία φίλη μου, κυρία Βαρουτσάκη, και λάβαμε μέρος στο Grand Palais. Έχουμε πάει στη Βενετία, έχουμε πάει στο Λονδίνο και τελευταία πήγαμε στη Ρώμη. Μετά από όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι το διασκεδάζω και ευχαριστιέμαι πάρα πολύ και για τις παρέες που έχω δημιουργήσει. Και για τα έργα που εμένα μου αρέσουν όταν τα κάνω, δεν ξέρω, όπως είπα, να αρέσουν στον κόσμο. Και ελπίζω μου δίνει ένα μεγάλο χόμπι, με βοήθησε πάρα πολύ στον αγγλισμό και ελπίζω να συνεχίσω και να πάω λίγο καλύτερα.